Λοιπόν, και τώρα να μιλήσουμε για ένα θέμα που αφορά πάρα πολύ κόσμο και όχι μόνο παιδιά και είναι η ακμή. Είναι κοντά μας η κυρία Πινελόπη Τιμπανίδου, δερματολόγος, αφροδυσιαλόγος και διδάκτορ του University of London που θα μας μιλήσει για το θέμα. Καλώς ήρθατε κυρία Καλώς Τιμπανίδου, καλή σας ημέρα. Πρώτα απ' όλα πόσο διαδεδομένο είναι αυτό. Είναι μόνο στους νέους, σε νεαρές ηλικίε ή και σε μεγαλύτερες. Ακμή, άρα και ουλές, ε, μπορεί να πάθει οποιοδήποτε σε όλες τις ηλικίε. Mm -hmm. ε, δεν είναι δηλαδή η ακμή μόνο μία νόσος που τη βρίσκουμε στους... Ε, ε, Πρώτα teenagers. δημιουργείται η ακμή και μετά οι ουλέ. Δηλαδή Εννοείται, έτσι δεν μπορούμε αυτά. να έχουμε ουλέ χωρί να έχουμε. και μάλιστα υπάρχει συγκεκριμένο τύπο ακμή που οδηγεί στι ουλέ. Είναι η φλεγμονώδη και η κυστική ακμή που οδηγεί στι mm -hmm. ουλέ. Η οποία πού οφείλεται να το ξεκινήσουμε λίγο από αυτό. Γιατί βγάζει κάποιο ακμή, ε, ε, Είναι σίγουρα παράγοντε ορμονικοί, γι' αυτό και ξεκινάμε από την εφηβεία, αλλά έχει να κάνει οπωσδήποτε και με την κληρονομικότητα. Ε, και έχει επίσης να κάνει και με, τη, με το lifestyle, δηλαδή το δέρμα μας επηρεάζεται από πάρα πολλούς παράγοντες. Ε, από τη διατροφή, από το τι πίνουμε, τι καπνίζουμε, τι τρώμε. Α, και αυτά επηρέαζουν το δέρμα. Όλα, όλα, Και αν δημιουργηθεί αυτή η ουλή, υπάρχει τρόπος να αντιμετωπιστεί. Φυσικά αντιμετωπίζονται οι ουλές. Και βλέπουμε τώρα ένα πρόσωπο για παράδειγμα ναι. εδώ. Αυτό είναι ε, ένα πρόσωπο προχωρημένης ναι, κατάστασης, έτσι. Σε αυ αυτή, αυτή την περίπτωση έχει ε, ουσιαστικά θεραπευθεί η ακμή και σε αυτή την περίπτωση α, ήταν... Αυτό, η... αυτό είναι το αποτέλεσμα δηλαδή, της θεραπείας μας λέτε τώρα. Αυτή η κοπέλα έχει καταλήξει με ουλές ακμής αριστερά ναι. και έχει υποβληθεί σε θεραπεία ουλών ακμής. Και εδώ Δεξιά βλέπουμε. είναι η θεραπεία. Ναι. Έτσι. Ε, βλέπουμε λοιπόν ότι οι ουλές δεν θα φύγουν ποτέ... Εντελώ, όμω μπορούμε να τι βελτιώσουμε. Ναι, έχει, έχει οικονόμα... σαφή βελτίωση εδώ. Ναι. Ε, το αριστερά ήταν όπω ήταν ναι. και το δεξιά είναι Μετά η εικόνα τι... που θεραπεύτηκε. Ναι. Έχει βελτίωση. Ε... Δεν έχει εξαφάνιση. Όχι, αλλά κατά την εμπειρία μου, μπορώ να σα πω, κύριε Οικονόμο, ότι οι ουλέ μπορεί να είναι και περισσότερο ένα στίγμα από ότι η ακμή η ίδια. Mm -hmm. Γιατί την ακμή, κάποια στιγμή θα την αντιμετωπίσουμε, θα φύγει. Ναι. Οι ουλέ είναι για πάντα. Mm -hmm. ε, και ιδίω του γιατρού μου στο Λονδίνο, έχω δει ασθενεί που είναι ή μέλη του κοινοβουλίου ή ε, τραπεζίτε, ε, δηλαδή πολύ χαμηλόφιλοι άνθρωποι. Ε. και όχι μόνο γυναίκε, ακριβώ ναι, οι οποίοι ναι. έχουν ε, ουσιαστικά ε, μεγάλο έλλειμμα αυτοπεποίθηση και ιδίω όταν βρίσκονται. Ε. Λόγω... Ποιε θεραπείε τώρα εφαρμόζετε εσεί εδώ στο συγκεκριμένο, τι κάνετε. Λοιπόν, εδώ δεν υπάρχει μόνο. Μια θεραπεία. Υπάρχει μια, ένα συνδυασμό θεραπείων. Βέβαια, ο πυλώνα. Ναι. Ε, τε... Τη θεραπεία είναι αυτό που λέμε scars, abscission ή undermining. Ουσιαστικά σκάβουμε με ένα ειδικό, με μια ειδική βελονίτσα, Δεν θα ναι. το έλεγα αριστεράκι, φυσικά από τοπική αναισθησία. Το, βλέπουμε, υπό να το Α, αυτό που εδώ, έτσι. Ναι, πάντα με τοπική αναισθησία. Mm -hmm. Είναι πολύ απλή η επέμβαση, μικροεπεμβατική, γίνεται στο ιατρικό. Γιατί το ασθενή αυτό φοβάται. Ή, όχι, διότι εμεί ε, αναισθητοποιούμε την περιοχή. Μάλιστα. Πώς πάμε στον οδοντιέτρο και Μετά, μας βάζει τοπικό αναισθητικό. Όχι, αλλά θα έχει, θα έχει μελανιά. Θα έχει, οπωσδήποτε, θα έχει φάει ξύλα. <χει> <χει> λοιπόν, ε, η αποθεραπεία, ο χρόνος αποθεραπείας δεν είναι τόσο μεγάλο. Yeah. Ε, σε καμία εβδομάδα είναι σαν να μην συνέβη τίποτα. Ε, και φυσικά τα αποτελέσματα θέλουνε δυο τρει εβδομάδες σίγουρα. Για για γιατί φανούν. εκείνο που κάνουμε είναι Αυτή ότι... Αυτή είναι η νοσηλεια δηλαδή, διάρκεια, διεδιάρκεια όλοι-όλοι λέτε. Από το να γίνει επέμβαση να αποθεραπευτείς και να φτάσει στο τέλος. Για, ναι, για το σκάψιμο. Γιατί μετά έρχονται οι, ε, ε, άλλες θεραπείε οι οποίες συμπληρώνουν. Δηλαδή. Ε, όπως είναι το λέιζερ, είτε fractional είτε διοξιδίου του άνθρακα. Mm -hmm. ε, κάνουμε επίση μία διορθωτική πάλι σαν κι αυτή, αλλά λιγότερο επεμβατική, πάλι με την Βελονίτσα μετά από δύο μήνε. Κάνουμε για ουλίες, χημικά peeling. Αρχή. Ε, φυσικά, διότι ε, εάν ε, δεν αφήσουμε την ακμή. Μιλάμε για τον άνθρωπο γιγαντου... που έχει ακμή τώρα. Ακριβώ. Mm -hmm. Και ξέρετε ότι η ακμή που θα αφήσει σημάδι φαίνεται από την αρχή. Οπότε, αν είναι εικιστική ή φλεγμονώδηση η ακμή, θα πρέπει. Η, η, η καλύτερη πρόληψη είναι να μην πάει να πάρει αυτό που θα του πει η ξαδέρφη του, η κομμότρια ή ο φαρμακοποιός. Αλλά να πάει στο γιατρό. Ο φαρμακοποιός μάλιστα. θα του δώσει σωστά πράγματα. Ναι, 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 δεν θέλω ναι, δηλαδή δηλαδή, να παρεξηγηθώ γι' αυτό που λέω. Φάνας. Απλά ο, ο δερματολόγος είναι αυτό που θα του δείξει yeah, πώς yeah. να το βάλει σωστά. Για το να προλάβεις να το προλάβει πάντω να πα νωρί, όταν είσαι νέο ή σε οποιαδήποτε ηλικία δεν βγάζει να πας γρήγορα στον γιατρό. Ακριβώ. Να το πιμετωπίς. Αυτό είναι το κλειδί. Ακριβώς. Για να μην λοιπόν, μείνουν τα αποτελέσματα στο μέλλον. Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Φιλανδού. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε, Εδώ, να είστε καλά. Καλημερίζουμε.